σωστά. Καλωσορίσα. Γεια σου, Μάικ. Τι κάνεις? Iron Mike, εγώ θα έλεγα. Εδώ, εδώ, εδώ. Να τη βάλω δίπλα μου την κυρία Γωγό, να την έχω. Μπορώ? Έλα μόνο. Ναι ή όχι, συγγνώμη. Να συνεννοηθούμε, παιδιά. Λοιπόν, εκεί, εντάξει, εκεί, εκεί. Στόμα αυτό, μαξιλεράκι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαστε εδώ κοντά μας. Σας υπέρ ευχαριστώ. Βρίσκεται κόσμο, έτσι. Και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και η πρώτη φορά που σας βλέπουμε. Εσύ όχι. Α, εντάξει, ναι. Εντάξει, λοιπόν, δεν πειράζει. Είχα έρθει στο παρελθόν στο Star. Α, ναι. Ναι. Α, πάρα πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να μου πείτε. Mm-hmm. Ως Μανούλα. Δεν εσείς... έλεγες κάτι εσύ, δεν είχες πει τίποτα. Δεν μπορώ. Καλοκαιρινή είχαμε κλειδωμένη. Αυτή, 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 αυτή η φωτογραφία. Ναι, αυτή η φωτογραφία είναι η αγαπημένη σας. Παρακαλώ, συγγνώμη, διέκοψα. Συγγνώμη. Ναι. Εδώ, όχι, 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 πέστε μου, πέστε μου, πέστε μου. Και αυτή, αλλά η προηγούμενη. Εδώ λοιπόν, εδώ βλέπουμε το Μιχάλη να χορεύει. Έτσι, να χορεύει. Στο δημοτικό. Στο δημοτικό. Ναι. Τότε λοιπόν είχαμε μηνύματα ότι αυτό το παιδί θα φτάσει τόσο πρέπει θα γίνει παγκόσμιο. Ναι, από την πρώτη δημοτικού είχαμε μηνύματα από γυμναστή του σχολείου, ναι, ότι ο Μιχάλης δεν είναι να τον κρατάτε στο σπίτι. Κάντε κάτι. Ήταν ένα υπερκινητικό παιδί μέσα ναι, στην τάξη. Ναι, ανήσυχο πνεύμα. Εδώ, τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε τίποτα, αγριάδες. Το ανήσυχο πνεύμα που λέγαμε. Αγριάδες, αγριάδες. Καλά, δώστε και το διάδειο. Πόσο είναι εδώ πέρα περίπου ο Μιχάλης? Εκεί πρέπει να είναι 4. 4 ετών λοιπόν. Πρέπει να είναι πανέτοιμος να μπει στον πόλεμο. Τον βλέπω. Ήθελε να σκοτώσει τον αδελφό του εκείνη την ημέρα γιατί δεν του έκανε τα χατήρια. Ναι, ναι. Κάτι απλό. Απλά καθημερινά πράγματα. Έτσι. Μαλώναν πολύ με τον αδελφό του δηλαδή. Όχι. Πιο πολύ τον πείραζε ο Μιχάλης τον αδελφό του. Είναι πιο μεγάλος. Ναι. Τον πείραζε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και με απειλούσε. Γιατί του λέγατε. Και τώρα που μεγαλώσαμε, αλλάξαμε. Σας φωνάζαν στο σχολείο να σας πούνε. Να σας πω, κυρία μου, μαζέψτε λίγο το Μιχαλάκι. Όχι, όχι, δεν είχα ποτέ παράπονα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Στο σπίτι ναι, έκανε τα δικά του. Αλλά στο σχολείο, όχι ποτέ. Δεν σας είχαν καλέσει ποτέ, είχε κάνει δημιουργήσει φασαρία ή οτιδήποτε? Όχι, 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 ποτέ. Ήταν ήσυχο παιδί. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ωραία. Πώς ξεκίνησε την αθλητική του δραστηριότητα ο Μιχάλης? Ήταν, δεν κάνω λάθος, δεν ήταν από την αρχή. Μέσα στο ring, δεν ήταν στο kickboxing. Όχι, δεν ήταν. Ξεκίνησε με ενόργανη. Με ενόργανη γυμναστική. Από το σχολείο, από την πρώτη δημοτικού που μας κάλεσε ο γυμναστής και μας είπε ότι πρέπει να τον γράψετε κάπου. Mm-hmm. Ήταν και έκανε ενόργανη. Εδώ λοιπόν, βλέπουμε το Μιχάλη σε μοναδικές. Ναι. Σε μια μοναδική εμφάνιση. Κυκλοφορούσε έτσι μέσα στο σπίτι με τα ναι, χέρια και περπατούσε. Ναι, ναι, και στο φούρνο. Και στο φούρνο. Σε έχω εικόνα, παιδί μου. Μικρό παιδί, ένα φοβερά μου μικρό παιδί ζωηρό. Ο οποίος στέκεται μονίμως στους τοίχους, έτσι βάζει τα πόδια επάνω. Και στο φούρνο ακόμα έτσι πήγαινα που τον έστελνα. Τα παπούτσια τα φόραγε στα χέρια, παιδί μου. Έβαλε τα λεφτά στο στόμα, ναι, και με φώναζε η γειτονιά και μου έλεγε το παιδί. Κάτι το πάθει το παιδί. Καλά βλέπω όλα να πω. Ανησυχούσε. Ανακατευόταν σε τσακωμούς μέσα? Όχι. Ποτέ γι' αυτό, παρόλο αυτό που κάνει, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση με το χαρακτήρα του και το πώς μεγάλωσε ο Μιχάλης. Mm-hmm. Στο σπίτι έκανε τα δικά του, mm-hmm. το είπαμε. Ήθελε να του περνάει και τέτοια. Ωραία. Όπως και όλα...